Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ακρίβεια είναι το βασικό πρόβλημα των πολιτών, όπως αποτυπώνεται και σε δημοσκοπήσεις, και η δυσαρέσκεια δεν κάμπτεται από διαβεβαιώσεις ότι γίνεται ό,τι το καλύτερο είναι δυνατόν, αλλά και από τις εξαγγελίες που φαίνεται ότι δεν έπεισαν. Από την άλλη, και νέα προβλήματα έρχονται στην εξίσωση με φόντο τα ζητήματα της αγροτικής οικονομίας και της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και της προετοιμασίας για τη χειμερινή περίοδο, όπου στο επίκεντρο είναι οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Ακριβό μου σπίτι, λένε οι Έλληνες, μια και το ποσοστό ιδιοκατοίκηση μειώνεται την ώρα που ξοδεύουν όλο ένα και περισσότερα για στεγαστικά έξοδα. Και δεν είναι μόνο αυτό, 7 στους 10 έως 34 ετών συνεχίζουν να μένουν στο παιδικό τους δωμάτιο, με την υπόθεση νέα κατοικία να είναι πάρα πολύ δύσκολη για να προσεγγιστεί. Το 71,9% των νέων μας ηλικίας 18-34 ετών διαμείωσε παιδικό τους δωμάτιο. Είμαστε οι δεύτεροι στη λίστα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 45,5% των συμπολιτών μας ζουν σε νοικοκυριά που είτε οφείλουν τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλουν το ενίκιο, είτε οφείλουν λογαριασμούς ΔΕΚΟ που σχετίζονται με τη στέγαση. Η δεύτερη χώρα είναι η Βουλγαρία στο 19,8%. Δηλαδή, ένα στους δύο Έλληνες έχει χρέη που σχετίζονται με τη στέγαση, δύο στους 10 στη Βουλγαρία. Το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 9,2%. Το 74,6% των ενοικιαστών στη χώρα μας δαπανούν πάνω από 40% του εισοδήματός του κόστου στέγασης, όταν το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 21,1%. Μόνο και μόνο αυτά τα στοιχεία καταδεικνύουν την κατάσταση, με την στεγαστική κρίση να αποτελεί ένα βασικό πρόβλημα. Άρα κατανοείτε, οποιοδήποτε στοιχείο και να δούμε της Eurostat, ούτε της Ελστάτ, αναδεικνύει πραγματικά τη βαθιά στεγαστική κρίση που υπάρχει στη χώρα μας. Στο στεγαστικό πρόβλημα η κυβέρνηση επιθυμεί να απαντήσει με μια σειρά από μέτρα. Είναι όμως αρκετά αυτά που ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Τα συγκεκριμένα μέτρα που ακούσαμε στη Δέντα Πρωθυπουργό ήταν μέτρα που ήταν μικρής κλίμακας και μικρής δυναμικής για την ανάγκη του σήμερα. Η διαξιολόγηση των προηγούμενων προγραμμάτων, δηλαδή το σπίτι μου 1, δεν μοιάζει να είναι ικανοποιητική σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινωνική της απόδοση. Είδαμε νέους ανθρώπους, οι οποίοι πήραν ένα ακριβό σπίτι, γιατί είχαμε αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης, λόγω ότι πήγαν σε συγκεκριμένες περιοχές και υπήρχε υψηλή ζήτηση, και αγόρασαν οι άνθρωποι ένα ακριβό σπίτι με φτηνό δάνειο. Τα στοιχεία λοιπόν αυτά αποτυπώθηκαν για το σπίτι μου 1. Με εκείνες που να ενισχύονται ιδιαίτερα για την κινητικότητα να είναι οι τράπεζες. Θα δώσουμε 9.500 δάνεια, δουλεύει το τραπεζικό σύστημα. Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα το 2023 είχε εκδώσει στεγαστικά δάνεια συνολικά 1,3 δις ευρώ. Αν δεν υπήρχε το πρόγραμμα σπίτι μου, θα είχε 400 εκατομμύρια. Αν και το σπίτι μου 2 εμφανίζεται πιο ευέλικτο με διευρυμένα κριτήρια, το κρίσιμο ζήτημα είναι η κοινωνική αποτύπωση του προβλήματος της στεγαστικής κρίσης. Δεν δίνουμε την απάντηση σε αυτόν που δεν μπορεί να περάσει το κατώφλι του τραπεζικού ιδρύματος και δεν δίνουμε καμία απάντηση σε αυτόν ο οποίος δεν έχει δικά του χρήματα, δηλαδή η ίδια κεφάλαια. Και συζητάμε πάλι το εξής: να αγοράσουμε ένα παλιό σπίτι στην Καλαμάτα. Πόσες οικογένειες στην Καλαμάτα έχουν ιδιοκτικό παιδό? Πολλές οικογένειες. Πόσες οικογένειες έχουν δικαίωμα υψούν στην πλάκα πάνω από το σπίτι το κύριο? Πολλές οικογένειες. Πόσες οικογένειες ξεκίνησαν στην Καλαμάτα αυτή τη στιγμή να φτιάξουν ένα σπίτι το παιδί τους και το άφησαν στη μέση στο σπίτι γιατί μπήκε η οικονομική κρίση? Πολλές οικογένειες. Γιατί δίνει τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους που θα ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα έως 50 ετών, οικογένειες με παιδιά, να φτιάξουν το καινούριο του σπίτι στο ιδιοκτικό της οικογένειας, να φτιάξουν το δικό του καινούριο σπίτι στο δικαίωμα υψούν στην πλάκα του σπιτιού της οικογένειας, ή αλλιώς να περατώσουν το επιτελές ακίνητο και να έχουν ένα καινούριο σπίτι και με το ζόρι να πάρουν ένα σπίτι 40 χρονών? Οι τιμές στα βασικά αγαθά συνεχίζουν να αυξάνονται. Τα ενίκια, όπως είδαμε, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απαγορευτικά ακόμα και για οικογένειες με δύο μισθωτούς. Και οι λογαριασμοί τραβούν την ανηφόρα, με τους μισθούς να παραμένουν καθυλωμένοι. Αυτή είναι η καθημερινότητα του Έλληνα, που αλλάζει άρδιν τις καταναλωτικές του συνήθειες λόγω ακρίβειας. Και αυτός είναι ο νέος παράγοντας που επιμένει και προκαλεί πλέον την έρευνα αγοράς ακόμη και για τα απαραίτητα. Το κόστος διαβίωσης βρίσκεται στην κορυφή των ανησυχιών, ιδιαίτερα για τους Gen Z και τους Millennials. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ακριβήνει πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας και στο σούπερ μάρκετ έχουν ανέβει πολύ οι τιμές. Και η αλήθεια είναι ότι ψάχνω κι εγώ το πιο φτηνό. Η ανησυχία αυτή επηρεάζει τους καταναλωτές παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο, καθώς περίπου 6 στους 10 ζουν μήνα με το μήνα, ενώ περίπου 3 στους 10 δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται οικονομικά ασφαλείς. Φυσιολογικό. Γιατί με την ακρίβεια που υπάρχει. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, η οποία ξεκίνησε αρχικά με τον περιορισμό των αγορών και εξελίχθηκε στο smart shopping, με το κυνήγι των προσφορών, των εκπτώσεων και των μη επώνυμων προϊόντων. Έρευνα αγοράς πάντα την κάνω.
σε οποιοδήποτε τιμές. Δηλαδή, ό,τι θέλω να πάρω, πριν αποφασίσω παραδείγματος χάρη να πάρω ένα ζευγάρι παπούτσα, θα πάω σε 4-5 μαγαζά να δω τι έχουν. Λογικό είναι, έτσι όπως έχει γίνει η ακρίβεια της ζωής αυτές τις μέρες, να πρέπει και ανέκαθεν θα πρέπει να το κάνουν αυτό, θα πρέπει να ψάχνουν, να βρουν προσφορές για να μπορέσουν να πάρουν αυτό που θέλουν σε καλύτερη τιμή. Στην Ελλάδα το 97% των καταναλωτών κάνουν τουλάχιστον μία ενέργεια στις καθημερινές συναλλαγές τους με στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων, ενώ το ποσοστό παγκοσμίως είναι στο 94%. Κάνω έρευνα σε μαγαζιά τα οποία ξέρουν ότι έχουν φθηνά ρούχα ή όταν έχουν εκπτώσεις, διότι δυσκολεύουν τα πράγματα δυστυχώς. Υπάρχουν και μαγαζιά τα οποία δεν είναι τόσο επώνυμα και έχουν φθηνές επιλογές. Ενδεικτικό είναι ότι το 62% των Ελλήνων έχει στραφεί σε εναλλακτικές φθηνότερες μάρκες, το 58% αγοράζει προσφορές 1-1 και το 43% χρησιμοποιεί κουπόνια και κάρτες πιστότητας. Και ψώνεις μάρκες, παιδί μου. Έτσι δεν είναι. Όλος ο κόσμος ήθελε να πάρει το καλύτερο. Σήμερα ο κόσμος κοιτάει να πάρει το πιο φθηνό γιατί δεν βγαίνει. Αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι γενικά σε όλο τον κόσμο. Συνήθως οι προσφορές δεν έχουν και αυτά που θέλω. Ή δεν έχουν τα νούμερα, αλλά ρίχνω και μια ματιά. Δεν βλάπτει. Στα είδη των σούπερ μάρκετ, πλέον εξαιτίας της ακρίβειας, οι Έλληνες καταναλωτές προτιμούν να αγοράζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Κοιτάξτε, οι καταναλωτικές συνήθειες των ανθρώπων αλλάζουν και με την ηλικία και με το χρόνο. Πιστεύω ότι οι παλιοί άνθρωποι πάντα ψάχνουμε να βρούμε προπαντός αυτό που θέλουμε και στην τιμή που το θέλουμε. Πάμε να δούμε λίγο τα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή και την οικονομία. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που προκύπτουν από το φετινό καλοκαίρι και όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένα από αυτά είναι η λειψιδρία. Είναι μαζί μας να τον καλησπέρισουμε ο πρόεδρος της ΑΣΟΕ, ο κ. Γιώργος Χατζούλης. Καλησπέρα σας. Κύριε Καλόπουλε, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όταν συζητούσαμε πριν από λίγο καιρό για τα θέματα αυτά, δηλαδή για τα ζητήματα που ανακύπτουν με την λειψιδρία, ίσως ήταν και λίγο πρόωρο για να διαπιστώσουμε αυτή την εικόνα που πλέον διαπιστώνουμε στο κλείσιμο του καλοκαιριού. Η πραγματικότητα ήταν πάρα πολύ δύσκολη για τους ίδιους αγρότες, για την ίδια την παραγωγή και κανείς δεν ξέρει ποιο είναι αυτό το μέλλον. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αναφέρεται με τον τρόπο που το επισημαίνετε. Προφανώς έχουμε είτε στην αγροτική παραγωγή είτε στην καθημερινή μας ζωή έχουμε βιώσει, θα μου επιτρέψετε τον όρο, ένα από τα πιο αυστηρά καλοκαίρια στα θερμοκρασίες. Σε πολύ μεγάλη παραταταμένη περίοδο ξηρασίας, μια άνυδρη περίοδος η οποία έχει κοστίσει στο φυτικό κεφάλαιο σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Πρώτον, παρατηρούμε κυρίως τα δέντρα τα οποία είναι πιο εμφανή γύρω μας και η ανάγκη τους είναι πάντα πιο υπαυξημένη σε σχέση με το υπόλοιπο φυτικό κεφάλαιο. Έχουμε μια σοβαρή απειλή φέτος στο σύνολο της ελαιοκομείας και της ελαιοκαλλιέργειας. Είδαμε τα δέντρα μας, τα οποία ο νομός να πούμε φέτος ότι είναι σε μια πολύ καλή χρονιά σε σχέση με την παραγωγή και την καρπόδεση, αλλά προφανώς έχει επηρεαστεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγής. Απ' την άλλη, οι ανάγκες σε νερό αυξάνονται συνεχώς. Γιατί δεν πήραμε εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες την απόφαση να σχεδιάσουμε μακροπρόθεσμα τις ανάγκες μας και τις οικιακές ανάγκες και τις επαγγελματικές, πόσο δε στην αγροτική διάσταση. Που θεωρώ ότι θα είναι το επίμαχο. Ναι. Θα είναι το επίμαχο θέμα, γιατί κύριε Κατσούλη, τα επόμενα χρόνια θα κληθούμε να έχουμε την δική μας αγροτική παραγωγή, που ούτως ή άλλως είχαμε προβλήματα εδώ και πάρα πολύ καιρό, και θα κληθούμε να έχουμε και υποδομές, τις οποίες δεν τις έχουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλλον έχουμε και υποδομές, να βάλουμε μια μικρή διάσταση, όπως είναι το φιλιατρινό φράγμα, δεν έχουμε τα δίκτυα. Και εδώ είναι το ερώτημα, υπάρχει σχεδιασμός. Κοιτάξτε, κύριε Καναλόπουλε, είναι κρίμα για παράδειγμα το συγκεκριμένο έργο που αναφέρετε, η γεωγραφική έκταση που θέλει. Μάλλον σχεδιάστηκε για να καλύψει, να το πω σωστά, αυτή τη στιγμή να είναι ένα έργο αδρανές, το οποίο να μην εκμεταλλευόμαστε τα ωφέλη του, μόνο και μόνο γιατί ακούμε πολλές φορές δεν έχουν δημοπρατηθεί τα δίκτυα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να του δώσει την διάσταση της λειτουργίας. Άποψή μου, αλλά όπως και πολλών συναδέρφων αγροτών, αλλά και θεσμικών εκπροσώπων, είναι ότι η λογική τι λέει, πρέπει να απλοποιηθούν κάποια πράγματα. Και μάλιστα υπό τη συνθήκη της ανάγκης που προκύπτει, θεωρώ ότι ό,τι δεν μπορεί να γίνει με σχεδιασμό έχει έρθει η ώρα να γίνει και από ανάγκη. Δεν μπορεί να μένουν έργα είτε τέτοιας κλίμακας όπως είναι το φιλιατρινό φράγμα που αναφέρεται,
είτε μικρότερης κλίμακας. Μην ξεχάσουμε τα οποία... αυτά που γίνονται στο Δήμο Μεσαίνης, έτσι, και θα καλύπταν μια πολύ μεγάλη γεωγραφία. Προφανώς, μας είχε παρουσιαστεί κόρφου. Εκεί ένα πλάνο, το οποίο πραγματικά το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Η συγκεκριμένη γεωγραφική έκταση που αναφέρα το Δήμος Μεσαίνης είναι κυρίως ελαιοκομεία, είναι δενδρώδεις καλλιέργειες, είναι τα σίκα που και αυτά ταλαιπωρήθηκαν αφόρητα φέτος και έχουμε δραματική μείωση της παραγωγής. Ό,τι και να έκαναν οι παραγωγοί και οι αγρότες, δεν μπορούσαν να αναστρέψουν αυτή την κατάσταση την κλιματολογική που επικρατούσε. Να αναφέρουμε ότι ήταν και πέρσι μια δύσκολη καλλιεργητική περίοδος και χρονιά για τα ΣΥΚΑ στον ΟΜΟ και είναι κρίμα γιατί έχουν γίνει και εκεί σοβαρές προσπάθειες και δεν μπορούν να αποδώσουν γιατί κλιματολογικά απειλούνται. Να. Και θα συνεχίσουν να απειλούνται γιατί όλες οι προβλέψεις, όλα τα μοντέλα τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία δεν δείχνουν μια κάποια διαφοροποίηση στις κλιματολογικές συνθήκες. Άρα τι κάνουμε και αν υπάρχει συνδυασμός, να το πω έτσι, θεωρώ... βράχει μεσοπρόθεσμος, γιατί μακροπρόθεσμο σίγουρα δεν θα φτάσουμε. Προφανώς, γιατί μάλλον όταν δεν έχεις κάνει βήματα για μακροπρόθεσμες πολιτικές, είναι πολύ δύσκολο την επόμενη μέρα, αύριο το πρωί, να ξεκινήσουμε να χαράσουμε τέτοιες πολιτικές. Άρα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δοθούν ακόμα περισσότεροι πόροι και περισσότερες αρμοδιότητες στον δεύτερο και στον τρίτο βαθμό διοίκησης. Mm-hmm. Οι τοπικές κοινωνίες, αν μη τι άλλο, είναι αυτές που βιώνουν τις ανάγκες τους. Και τις ξέρουν και τις βιώνουν. Βιώνουν λοιπόν με το χειρότερο τρόπο τις κλιματολογικές συνθήκες. Ας μιλήσουμε λοιπόν για την αγροτική διάσταση. Και θεωρώ λοιπόν ότι ο δεύτερος και ο τρίτος βαθμός διοίκησης πρέπει να έχει περισσότερα ευέλικτα και χρονικά αλλά και ποιοτικά εργαλεία στα χέρια του για να μπορεί να εκπονήσει τις ανάγκες του. Χρειαζόμαστε και έναν ευέλικτο μηχανισμό ασφάλισης, να πω, γιατί το θέμα του ΕΛΓΑ είναι κρίσιμο τη στιγμή που μπαίνουν όλοι αυτοί οι νέοι κίνδυνοι και οι παράγοντες στην εξίσωση. Μιας και θίγεται το συγκεκριμένο, κύριε Κανελόπουλε, έχω τοποθετηθεί πολλές φορές από τον τηλεοπτικό σας εδώ σταθμό και έχουμε αναφερθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα. Κοιτάξτε, ο ΕΛΓΑ είναι ένας φορέας ασφάλισης φυτικού και ζωικού κεφαλαίου. Είναι ένας προπληρωμένος φορέας, ο οποίος προκαταβάλλεται το ύψος των εισφορών ή και μερικές φορές επικουρικά αναλόγως της ανάγκης. Ξέρετε, είναι εξαιρετική αδικία να ζει κάποιος με τον φόβο των κλιματολογικών συνθήκων και απ' την άλλη να ζει με το φόβο ότι αν θα του συμβεί αυτή η αρνητική διάσταση στην καλλιέργειά του, προφανώς και δεν θα αποζημιωθεί. Ο ΕΛΓΑ λοιπόν θέλει εξυγχρονισμό και το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι να ψηφιοποιηθεί. Δηλαδή δεν μπορείς να πατάξεις τις ανάγκες και το γραφειοκρατικό του έτσι, σκελετό, να το πω απλά, με έναν τρόπο ο οποίος είναι ασαφής. Βλέπετε και έχετε παρατηρήσει, εδώ κάναμε και το συνέδριο πριν λίγο καιρό στον ΟΜΟ, με επίκεντρο την ψηφιοποίηση. Λοιπόν, όλα αυτά τα εργαλεία, τα ψηφιακά που υπάρχουν, μπορούν να παρέμβουν και να χρησιμοποιηθούν προς όφελος και της παρακολούθησης και της ενημέρωσης και σίγουρα της έγκυρης και ποιοτικής καταγραφής. Απ' την άλλη, πρέπει να γίνει μια αναδιανομή, γιατί παρατηρούμε τα πολλά τελευταία χρόνια πόροι στη συντριπτική πλειοψηφία του ύψους των αποζημιώσεων να πηγαίνουν σε πολύ συγκεκριμένες γεωγραφικές ενότητες και όλη η υπόλοιπη χώρα όχι μόνο να μην αποζημιώνεται, αλλά να δυσκολεύεται και πολύ το έργο της καταγραφής των ζημιών όταν αυτές συμβαίνουν. Άρα αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει σύντομα, γιατί διαφορετικά θα απαξιωθεί πλήρως και έτσι κι αλλιώς, αν παρατηρήσετε έρευνες που κυκλοφορούν, θα δείτε ότι το σύνολο των αγροτών στη χώρα ή και των κτηνοτρόφων δεν έχουν εμπιστοσύνη, όχι γιατί δεν πιστεύουν στο θεσμό, αλλά γιατί δεν πιστεύουν στη λειτουργικότητα του φορέα. Ανάμεσα σε αυτά, έτσι, και πηγαίνοντας προς κλείσιμο, να ρωτήσω, η λύση είναι τα συνεταιριστικά σχήματα. Το λέω, γιατί για παράδειγμα, ζήσαμε το τι είχε γίνει με τη σταφίδα φέτος. Έχουμε μια καθοριστική σημασία παρέμβαση στο προϊόν που ξαναπαίνει τα πάνω του, φτάνει στο 1,9 ευρώ και προφανώς μπορεί να αγγίξει και τα 2 ευρώ αν όλα πάνε καλά. Βέβαια δεν υπάρχουν οι ποσότητες του παρελθόντος, αυτή είναι η πραγματικότητα και διαμορφώνεται μια τέτοια τιμή. Αλλά από τα 40 λεπτά που ήμασταν, νομίζω ότι έχουμε δει ότι η ΣΚΟΣ επιτελεί ένα έργο. Μπορούν λοιπόν τα συνεταιριστικά σχήματα να δώσουν μια απάντηση σε όλες αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν για τους αγρότες. Κύριε Κανελόπουλε, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας τα γνωρίζουμε όλοι, τα έχουμε αναφέρει πάντα στο δημόσιο διάλογο. Το ιδιαίτερο ανάγλυφο της χώρας και η γεωγραφική κατανομή, ο πολυμερισμός που χαρακτηρίζει λοιπόν την ελληνική επικράτεια στον πρωτογενή τομέα, επιβάλλει την ύπαρξη από την αρχή της για την ύπαρξη των συνεταιριστικών σχημάτων,
των συνεργατικών σχημάτων και όλων των διαστάσεων που κινούνται γύρω από αυτό. Το έχουμε πει πολλές φορές. Σε μια ελεύθερη οικονομία που ζούμε, η οποία τα τελευταία χρόνια δεν έχει και κανόνες εμπορικούς και με την ελαστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παρατηρούμε ότι γύρω μας υπάρχουν παραγωγή χώρες. Προϊόντα λοιπόν που καλλιεργούνται σε αυτές τις χώρες, καλλιεργούνται υπό πρωτόκολλα που επικρατούσαν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια πριν 30 χρόνια και περισσότερο. Ενώ με την καινούργια ΚΑΠ, η οποία τρέχει την περίοδο αυτή, έχουμε ένα καινούργιο σφιχτό πρωτόκολλο, το οποίο έχει στο επίκεντρό του την πράσινη μετάβαση, και καλά κάναμε και το κάναμε αυτό, αλλά εδώ πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Δεν μπορεί λοιπόν κάθε φορά που έχουμε ένα εμπάργκο από μια τρίτη χώρα προϊόντων να λαβώνονται τα ευρωπαϊκά προϊόντα, ενώ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κινούνται άνετα προϊόντα από γειτονικές ή και τρίτες χώρες που δεν έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και σαν προϊόν, αλλά και σαν καλλιεργητική διάσταση. Αλλά το επιτρέπουμε. Αντιλαμβάνεστε πώς το αναφέρω. Εγώ δεν μιλάω να απαγορευτούν. Εγώ μιλάω να ελέγχονται για τα δικά μας τα προϊόντα. Το ζήτημα του ελέγχου είναι το πιο κρίσιμο. Ακριβώς. Άρα χρειάζονται σοβαρές εποπτικές αρχές. Βέβαια και αυτό εντάσσεται στις μακροπρόθεσμες πολιτικές, αλλά επιτέλους με κάποιους κανόνες. Δεν μπορούν να ισχύουν μόνο οι κανόνες για τους καλλιεργητές, οι οποίοι καθοδηγούνται μέσα από ένα καινούργιο πρωτόκολλο, αλλά όταν φτάνουμε στην εμπορική διάσταση ενός προϊόντος, να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και εδώ θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί απ' την άλλη δεν μπορούμε να λέμε ότι τα αγροτικά προϊόντα είναι ακριβά. Γιατί δεν είναι ακριβά τα αγροτικά προϊόντα. Εάν δούμε το καλύτερο. Γιατί εστιάσαμε στο ελαιόλαδο με την τιμή που είχε, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτή πρέπει να είναι η τιμή του ελαιολάδου με βάση το καλλιεργητικό κόστος. Δεν βρισκόμαστε μακριά ούτε πάνω ούτε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. Και μία κουβέντα, μου επιτρέψετε, που ορθώς αναφέρεται, είναι ένα παράδειγμα γενναίο η διαδικασία με τις σταφίδες. Η στοχοπόρευση λοιπόν που υπήρχε, η παρεμβατικότητα του συνεταιρισμού από τη μία, της Ένωσης, η στρατηγική συνεργασία λόγω της ύπαρξής της ως μέλος της ΚΟΣ και με την Πανεγιάλιο, δώσαν μια διάσταση και μια σοβαρή πλάτη, να το πω λαϊκά, όλα αυτά τα χρόνια. Είδατε τι συνέβη όταν το Υπουργείο δεν άκουσε και δεν έδωσε τα ίδια κίνητρα με την υνοποίηση για τη σταφίδα. Το προϊόν κατέρευσε, απογοήτευσε τους καλλιεργητές. Εσείς είπατε ότι έχουμε μειωμένες ποσότητες και είναι ένα γεγονός, το λέω και εγώ με τη σειρά μου. Και γι' αυτό λοιπόν πάλι βλέπουμε ότι όταν υπάρχει επιμονή και διάθεση για παρέμβαση, τα πράγματα επανέρχονται. Βέβαια τώρα μας λείπουν οι ποσότητες. Αλλά πάντα το λέμε, η σταφίδα είναι ένα διαχρονικά συνδεδεμένο προϊόν με τους Μεσσίνιους, είναι ένα ταυτοτικό προϊόν και είναι καλό να προσπαθήσουμε και να γίνουν και άλλες ενέργειες για να μην το χάσουμε τελείως πια από τα χέρια μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι πρέπει να γίνουν πράγματα για να μην φτάσουμε στο σημείο να μην έχουμε σε λίγο καιρό καλλιέργειες, γιατί αυτό είναι το θέμα. Είναι κρίσιμο το ζήτημα γενικά των προβλημάτων αυτών. Καλή συνέχεια. Καλό, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Τώρα, η προετοιμασία εν ώψη του χειμώνα με αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμό ρεμάτων συνεχίζεται από τα αρμόδια συνεργεία με στόχο τη θωράκιση της ευρύτερης περιοχής. Μια σειρά από παρεμβάσεις λοιπόν έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ η προσπάθεια τρέχει προκειμένου να αποφευθούν τυχόν προβλήματα από τα καιρικά φαινόμενα που τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιο έντονα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Καθαρισμοί ρεμάτων, έργα και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιφέρειας Πελοποννήσου με στόχο την πρόληψη και αποτροπή συνεπειών από την εκδήλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων εν ώψη της χειμερινής περιόδου συνεχίζονται και στην περιοχή της Μεσσηνίας. Πρόκειται για έργα προϋπολογισμού 320.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ιδίων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, με τον Αντιπεριφερειάρχη να προχωρά σε αποτίμηση των όσων έχουν ήδη γίνει αλλά και όσων έπονται στη συνέχεια, τονίζοντας τη βούληση της Περιφερειακής Αρχής για καλή προετοιμασία εν ώψη της χειμερινής περίοδου. Η τεχνική υπηρεσία εισηγείται να κάνουμε και συμπληρωματική σύμβαση στο νόμιμο ποσό που προβλέπει η διαδικασία, μιας και η έκπτωση της συγκεκριμένη εργολαβία είναι μεγάλη, της τάξης του 50%. Συνεχίζουμε λοιπόν τους καθαρισμούς και τέτοια έργα σε αρκετά σημεία του νομού. Μετά τις παρεμβάσεις που ολοκληρώθηκαν στο Δεσπότη στην περιοχή Μελιγαλά, στο Μουρτιά, στην περιοχή της Ανάληψης και στον Έδοντα, στο ύψος του Ανοιχτού Θεάτρου έως τη γέφυρα του αυτοκινητοδρόμου, οι αντιπλημμυρικές εργασίες συνεχίστηκαν σε αρκετές ακόμη περιοχές. Παρεμβάσεις στις εκβολές του ποταμού Βελίκα, όπου πάλι άμμος συσσωρευμένη δεν επέτρεπε το νερό να πηγαίνει στη θάλασσα, συνεπώς έγινε εκεί μια σχετική παρέμβαση και πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα.
εκβολές στο ρέμα Λαγκάδας της Καλαμάτας, στο ρέμα Βέλιουρα που ήταν εντός του οικισμού μια δύσκολη παρέμβαση, με μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας έχουμε κάνει παρέμβαση και στις εκβολές του Νέδοντα. Τεράστιες ποσότητες σάμου και εκεί είχαν συσσωρευτεί, διαμορφώθησαν και έχουν γίνει και προσβάσιμες για τους κολυμβητές. Λαφογκρέμι, που είναι ένα ρέμα πολύ σημαντικό που ξεκινάει από τα Λέικα και κατεβαίνει προς την περιοχή της Αγίας Σωτήρας, που στο παρελθόν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, καθαρίζεται όλο αυτό. Εκβολή ρέματος για μήκος 400 μέτρων στα παλαιά σφαγεία της Καλαμάτας, καθώς επίσης παρεμβάσεις και σε άλλα, όπως είναι το Καλαμίτσι και άλλα ρέματα της Καλαμάτας. Έχουμε κάνει επίσης παρέμβαση στην Ανάντη των Αρφαρών, περιοχή για 300 μέτρα. Συνεργείο έχει αναλάβει τους καθαρισμούς στους επαρχιακούς και εθνικούς δρόμους. Μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Περιμένουμε να πάρουμε την έγκριση από το Υπουργείο να χρησιμοποιήσουμε και το δεύτερο και θα κρατήσουμε ενεργή αυτή την παρέμβαση σε όλους τους επαρχιακούς και εθνικούς δρόμους και κατά την χειμερινή περίοδο. Στο χώρο των ξενοδοχείων τα μηνύματα δεν είναι καλά, όχι λόγω της κίνησης, αλλά λόγω των δυσκολιών στη λειτουργία που πλέον εμφανίζονται για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Αυτές αφορούν και στα όσα προκαλεί η ακατάσχετη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η οποία από την Ένωση Ξενοδοχών Μεσσηνίας χαρακτηρίζεται ως μάστιγα. Ζητήματα βιωσιμότητας πλέον για τον κλάδο μπαίνουν στην εξίσωση. Πέρασαν τις 1 εκατομμύριο κλίνες στα διαθέσιμα καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, με την κατάσταση αυτή να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Μέχρι τώρα βρισκόμαστε στο επίπεδο λειτουργίας παράνομων καταλήμματων 1.000.000 κλίνων. Έχουμε φτάσει 1.000.000 κλίνες, παρακαλώ, οι οποίες διατίθενται με διάφορα προσχήματα, εντελώς ανεξέλεκτα, χωρίς να υπάρχει απολύτως κανένας περιορισμός. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας μίλησε για την αναγκαιότητα του να υπάρξουν συγκεκριμένοι κανόνες, οι οποίοι τουλάχιστον με φόντο και τα τελευταία μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ δεν μοιάζουν ικανοί για να έχουν αποτέλεσμα σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Λειτουργούν υποκαθεστώς, όπως έχω κατά επανάληψη πει, ανομίας και ασυλίας. Και τούτο με την ανοχή της κυβέρνησης. Αναμέναμε βέβαια, αφού τα μηνύματα δεν προέρχονται μόνο από τον κλάδο των ξενοδόχων, για να ρυθμίσει η πολιτεία το θέμα αυτό, αναμέναμε από τον κύριο Πρωθυπουργό ότι στη ΔΕΘ θα εξαγγείλει κάποια μέτρα για τον περιορισμό ή, εν πάση περιπτώσει, από σήμερα ή χθες, όταν αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, να σταματήσουν να προκύπτουν νέα καταλήμματα, γιατί δεν ξέρουμε σε τι νούμερο θα φτάσουν. Όχι μόνο δεν έγινε αυτό, είπε ο ίδιος να μην δαιμονοποιούμε τη βραχυχρόνια μίσθωση. Η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας υπογραμμίζει πως δεν υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τις τουριστικές επιχειρήσεις και το κρίσιμο ζήτημα πλέον έχει να κάνει με την βιωσιμότητά τους. Όχι μόνο δεν έχουν υποστηριχθεί, εδώ έχουμε πρόβλημα σοβαρότατο, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να απαξιώνεται τα νόμιμα ξενοδοχεία και να μην μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις ανελαστικές δαπάνες και στις τεράστιες αυξήσεις επιπρόσθετα με τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν επιβληθεί, τα μισθολογικά και τεράστιες άλλες επιβαρύνσεις που έχουν. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτό το καθεστώς. Γυρίζουμε σελίδα στην ενημέρωσή σας. Μεγάλη μέρα σημερινή για την Ορθοδοξία. Με λαμπρότητα, θρησκευτική κατάνοιξη και κάθε επισημότητα κορυφώθηκαν το πρωί στην Κυπαρισία οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της μεγάλης γιορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Με κάθε λαμπρότητα και με τη δέουσα θρησκευτική κατάνοιξη κορυφώθηκαν σήμερα στην Κυπαρισία οι εορταστικές εκδηλώσεις για την ύψωση του Τιμίου Σταυρού.
χωροστατούντο σεβασμιωτά του Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας, Χρυσοστόμου, τελέστης στον Ιερό Ναό, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Τους πιστούς να συμμετέχουν να ακολούθησε η λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού στους δρόμους της πόλης Κυπαρισίας. Η Αγία μας Εκκλησία, τιμότατοι άνθρωπες, αδελφοί μου αγαπητοί, κληρικοί και λαϊκοί, απευθυνομένη στον Σταυρό του Χριστού, του λέγει «Σταυρέ του Χριστού, στερέωσόν μου την διάνοια, διότι στις μέρες μας διαπιστώνουμε ότι τα αυτονόητα είναι ακατανόητα και απερινόητα». Και επιπλέον προσθέτει «Δυνάμει του Σταυρού σου Χριστέ, αγίασόν μου την ζωή και εύθυνόν μου την πορεία, επειδή πλέον η ζωή μας έχει γίνει τόσο ευτελής και τόσο επιρρεπής στην οποιαδήποτε αμαρτία, παρακαλούμε τον Κύριό μας, όχι αυτός να απομακρύνει την αμαρτία από τη ζωή μας, αλλά κυρίως και προπάντων να την αγιάσει και οι δρόμοι μας να είναι ευθύς και όχι σκοτεινοί». Σε κάτι διαφορετικό. Στην προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στοχεύει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο Δημήτρης Πτωχός υπέγραψε το Γεράκι Λακωνίας στην Προγραμματική Σύμβαση για τη Λειτουργία της Πειραματικής Δομής Διδασκαλίας Υφαντικής Τέχνης. Το έργο προβλέπει κύκλο μαθημάτων για 2 έτη. Συνεχίζει δυναμικά η λειτουργία της Πειραματικής Δομής Διδασκαλίας Υφαντικής Τέχνης στο Γεράκι Λακωνίας μετά και την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Μια έμπρακτη, νομίζω, κίνηση για την προώθηση, την ανάδειξη όλων των πολιτιστικών, πολιτισμικών στοιχείων που έχουμε, των παραδοσιακών τεχνών. Η υφαντική τέχνη του Γερακίου είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία του τόπου, όχι μόνο του Γερακίου, της ευρύτερης περιοχής, της Λακωνίας, της Πελοποννήσου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική προγραμματική σύμβαση προκειμένου να μπορέσουν τέτοιου είδους τέχνες να μεταδοθούν και να μάθουν να τις αξιοποιούν νεότερες ηλικίες. Το έργο προβλέπει τη λειτουργία της δομής για 2 έτη, κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν 3 κύκλοι μαθημάτων συνολικής διάρκειας 120 ώρων. Υπάρχουν πολλοί και πολλές ενδιαφερόμενες, αλλά και κάποιοι άντρες για να μάθουν την υφαντική. Παράλληλα τρέχουμε με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλη προγραμματική σύμβαση, ώστε να έχει συνέχεια η υφαντική τέχνη. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την υφαντική. Μας έκανε την τιμή ο Περιφερειάρχης ο ίδιος να έρθει σήμερα, ο κύριος Πτωχός, και να συνεχίσει αυτή τη συνεργασία για 2 ακόμη χρόνια. Είναι κάτι που αναδεικνύει την περιοχή μας, τον τοπικό μας πολιτισμό, αλλά είναι και κάτι που μας δίνει μια όθηση και για το μέλλον. Η υφαντική βλέπουμε ότι είναι η ταυτότητά μας, είναι η παράδοσή μας, όμως και πολλοί νέοι άνθρωποι ενδιαφέρονται, αλλά και άνθρωποι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όχι μόνο. Η υφαντική τέχνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας του Γερακίου και επιδιώκεται να παραμείνει ζωντανή και να προσφέρει ευκαιρίες για τις επόμενες γενιές. Να συνεχίσει να δέχεται μαθητές, να εκπαιδεύει μαθητές, να βγάζει τεχνίτες, γιατί το Γεράκι είναι πολιτισμός. Διαχρονικά έχει. Η υφαντική τέχνη δεν γεννήθηκε σήμερα, απλώς ήταν λίγο εγκαταλελειμμένη. Υπήρχε μια προγραμματική σύμβαση προηγούμενη που έληξε τώρα. Τώρα ο κύριος Περιφερειάρχης, το είδαμε και ο Αντιπεριφερειάρχης με πολύ μεράκι και χρήμα. Να περάσουμε στον χώρο της υγείας. Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο πραγματοποιείται τις μέρες αυτές στην Καλαμάτα, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η καρδιολογία και οι σύγχρονοι ρυθμοί εξέλιξη στον τομέα αυτό. Το συνέδριο του Ελληνικού Κολεγίου Καρδιολογίας αναπτύσσει μια σειρά από θέματα που αφορούν στις καρδιαγγειακές παθήσεις, αλλά και τις εξελίξεις στον χώρο της υγείας χάρη στις επαναστατικές εξελίξεις και της τεχνητής νοημοσύνης.
Η Καλαμάτα βρίσκεται στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος, καθώς φιλοξενεί τις εργασίες του 20ου Συνεδρίου του Ελληνικού Κολεγίου Καρδιολογίας. Ένα συνέδριο το οποίο καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης καρδιολογίας και του κυκλοφορικού συστήματος, με εισηγήσεις και σχόλια από τους πλέον ειδικούς στην απεικόνηση, τις αρρυθμίες, την επεμβατική και προληπτική καρδιολογία, την καρδιακή ανεπάρκεια και την καρδιοχειρουργική. Το Ελληνικό Κολέγιο Καρδιολογίας ιδρύθηκε από τον αείμνηστο Δημήτριο Καρμαστινό με στόχο την εκπαίδευση των νέων καρδιολόγων και τη μεταφορά της γνώσης τόσο στο κοινό όσο και στους καρδιολόγους, τους νέους, αλλά και τη μεταφορά από όλα τα διεθνή συνέδρια. Και πράγματι έτυχε να έχουμε το Πανευρωπαϊκό Καρδιολογικό τον Αύγουστο και ό,τι νεότερο ανακοινώθηκε, συζητήθηκε μέχρι στιγμής στο συνέδριό μας. Και επιπλέον βραβεύουμε την προσφορά και βραβεύσαμε το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλης και Κάρμη Κωνσταντοπούλ για την προσφορά στην Καλαμάτα σε τοπικό επίπεδο, όπως και τον καθηγητή Ιωάννη Λεκάκη για το επιστημονικό του έργο μέχρι τώρα στην καρδιολογία. Ένα συνέδριο με διακεκριμένους επιστήμονες που παρουσιάζουν όλα τα σύγχρονα δεδομένα για τους ασθενείς με καρδιαγιακή νόσο. Πρέπει να πούμε ότι ειδικά στις μέρες μας θα πρέπει να τονίζουμε την τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου. Το ρόλο της μεσογειακής δίαιτας, το ρόλο της άσκησης, το ρόλο της διακοπής του καπνίσματος και με λίγα λόγια την αλλαγή στον τρόπο ζωής μας, έτσι ώστε να μην αποφύγουμε την εμφάνιση καρδιαγιακής νόσου. Δύο πανελλήνια συνέδρια γίνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Το ένα είναι το συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που φέτος θα γίνει στην Κρήτη. Και το άλλο είναι το συνέδριο του Κολεγίου της Καρδιολογίας, το οποίο ίδρυσε ο αείμνηστος ο Κρεμαστινός και το οποίο αποφασίσαμε φέτος να γίνει εδώ στην Καλαμάτα. Τιμούν το συνέδριο, καθηγητή από όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, από τη Θεσσαλονίκη, από τα Γιάννενα, από την Πάτρα, από την Κρήτη και κυρίως βέβαια από την Ελλάδα, προλίγου μίλησε και ο κύριος Πρίτανης. Οι σύνεδροι είναι καταγοητευμένοι από την ομορφιά του τόπου μας και είναι όλοι ευχαριστημένοι από τη φιλοξενία. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η κακή διατροφή, είναι μερικοί μόνο από τους παράγοντες κινδύνου, με τις έρευνες να δείχνουν πως οι καρδιακές παθήσεις και το εγκεφαλικό παραμένουν μεταξύ των κορυφαίων αιτιών θανάτου παγκοσμίως. Αυτό που λέγαμε ότι η Στεφανίας νόσος αφορά μόνο ανθρώπους πάνω από 55 ή 60 ετών δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Όλο και πιο συχνά νέοι άνθρωποι με παράγοντες κινδύνου που δεν προσέχουν, που δεν παίρνουν φαρμακευτική αγωγή, έρχονται στα νοσοκομεία με εμφάνιση καρδιαγιακής νόσου. Ένας εμφραγματίας, επειδή με την πρωτογενή αγκιοπλαστική ή τον μπαλονάκι αντιμετωπίζεται άμεσα, δεν βλέπει τις επιπλοκές του εμφράγματος εφόσον φτάσει στο νοσοκομείο. Okay. Οπότε φυσυχάζει και έχουμε το παράδειγμα ότι διακόπτουν το κάπνισμα βγαίνοντας οι εμφραγματίες στο 70% δικιά μας μελέτη που έχει δημοσιευθεί και τρεις μήνες μετά το 65% συνεχίζει να καπνίζει. Ο κλάδος της υγείας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής χάρη στις επαναστατικές εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως ξέρετε, οι καρδιολόγοι χρησιμοποιούν πολλά μηχανήματα, βηματοδότες, απεινιδωτές, υπερηχογράφους κτλ. Τα μηχανήματα αυτά, όταν θα εμπλουτιστούν με την τεχνητή νοημοσύνη, θα φέρουν μια επανάσταση στην καρδιολογία. Να σας πω, πούμε, ένα απλό παράδειγμα. Ένας αισθάνεται αίσθημα παλμών, φτερουγίζει η καρδιά του. Και μετά την άλλη μέρα, μετά από 2-3 μέρες, πάει στο γιατρό και λέει: «Γιατρέ μου, τι έχω?» Του βγάζει ένα καρδιογράφημα και το καρδιογράφημα είναι τέλειο. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη θα του πει: «Πρόσεχε, γιατί το καρδιογράφημα σου δείχνει ότι πέρασε κολπική μαρμαριγή, η οποία υπεύθυνη για το 30% των εγκεφαλικών επεισοδίων. Και έτσι θα σε προειδοποιήσει τι ακριβώς θα γίνει και πρέπει να πάρει αντιπυκτικά φάρμακα να αποφύγει ένα εγκεφαλικό». Πολλές μελέτες και κλινικές δοκιμές έχουν δείξει ότι η μεσογειακή διατροφή είναι σύμμαχος για τη μακροζωία και σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Το φάρμακο υπάρχει και υπάρχει σε αυθονία στον τόπο μας και είναι το λαδάκι. Πώς θα ζήσουμε περισσότερα και καλύτερα είναι λαδάκι, ελίτσες, τα ζαρζαβατικά που είναι γεμάτα οι λαϊκές αγορές μας και είναι πολύ ωραία. Κοτοπουλάκι, ψαράκια και λίγο κόκκινο κρέας. Και κάνοντας αυτά δεν έχεις να φάσει τίποτα. Αυτά ακριβώς λέγεται η μεσογειακή δίαιτα. Έχουμε πολύ καλύτερα και πολύ ισχυρότερα φάρμακα. Αν λοιπόν συνδυάσουμε τα φάρμακα αυτά, τα νεότερα, μια στενή καρδιολογική ιατρική παρακολούθηση,
και αλλαγή στον τρόπο ζωής, τότε τα πράγματα είναι σίγουρα πάρα πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν 10 χρόνια πριν. Πάμε ξανά στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Να διορθωθούν οι κακοτεχνίες στο οδόστρωμα του Εθνικού Δικτύου Ασπρόχωμα Τσακώνα, στα σημεία από όπου διέρχεται ο αγωγός ίδρυυσης ΦΥ 800, ζήτησε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας στη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους της ΔΕΙΑΚ και τον εργολάβο, λαμβάνοντας παράλληλα τη δέσμευση για πλήρη αποκατάσταση. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, αναμένεται τότε να επανεξεταστεί η ισχύ της απόφασης έγκρισης. Στην ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων που έχουν ανακύψει και την ορθή αποκατάσταση της Εθνικής Οδού από την Άνθια προς την Καλαμάτα, εστίασε ο Στάθης Αναστασόπουλος στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας με τους εκπροσώπους της ΔΕΙΑΚ και τον εργολάβο που έχει αναλάβει το έργο. Ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας προειδοποίησε πως σε διαφορετική περίπτωση θα επανεξεταστεί η απόφαση έγκρισης για την επέμβαση στο δρόμο. Υπάρχουν κακοτεχνίες όσον αφορά την αποκατάσταση. Δεν υπάρχει επομένως σωστή, καταρχήν ισοσταθμία μεταξύ του παλιού τάπητα και της τομής. Ιδιαίτερα στα πρώτα μέτρα, περίπου 300 μέτρα, αλλά και από εκεί και κάτω κατά τμήματα. Επίσης υπάρχει μία κυματοειδής, ας το πούμε, ολοκλήρωση της αποκατάστασης κατά μήκος του δρόμου. Ένα διαρκές κυματική κατάσταση, η οποία δεν είναι η πρέπουσα και δεν είναι ασφαλής. Γι' αυτό κάναμε μία συνάντηση εργασίας σήμερα εδώ, μετά τα έγγραφα που είχαμε στείλει στην ΔΕΙΑΚ, παρίστατο και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, ο Γενικός Διευθυντής και ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας και εκπρόσωπος του αναδόχου. Ζητήσαμε να αποκατασταθούν αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε πολλά χρήματα για να κάνουμε φρεζάρισμα όλου του τμήματος, αν θέλετε, της μιας κατεύθυνσης του δρόμου. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουν αυτά που προβλέπει η επιστήμη και να έχουμε την ομαλή απόλυξη της αποκατάστασης της τομής που εναρμονίζεται και με το επίπεδο το διπλανό του δρόμου. Υπήρξε η δέσμευση ότι θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις και η υπηρεσία, η τεχνική δική μας, θα τα επιβλέψει και σε συνεννόηση με την ΔΕΙΑΚ να βρούμε την τελική λύση, διότι δεν θέλουμε να φτάσουμε στο μέτρο που λέει δεν σας επιτρέπουμε να ξανακόψετε από εδώ και κάτω αφού δεν έχετε φτιάξει όπως πρέπει τα προηγούμενα. Ένα ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών ξεκίνησε με αναγνώσεις βιβλίων, θεατροπαιχνίδια, εικαστικά και άλλα εργαστήρια, ανταλλακτικό παζάρι και πολλές παράλληλες δράσεις. Όλα αυτά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου που διοργανώνει για πρώτη φορά ο Δήμος Καλαμάτας με την κοινοφελή επιχείρηση Φάρις. Το Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου άνοιξε και επίσημα τις πύλες του και καλωσόρισε δεκάδες μικρούς και μεγάλους στον μαγικό κόσμο των παραμυθιών. Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό σας καλωσορίζουμε στο πρώτο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας, που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας και η Φάρις και θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου. Ένας θεσμός που ξεκίνησε δυναμικά και στον οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα παιδιά. Έσκυψε τότε τρυφερά, μπορείς και εσύ αν θέλεις, αν έχεις κάποιον δίπλα σου να σκύψεις τρυφερά. Έσκυψε τότε λοιπόν τρυφερά το κεφάλι του και το ακούμπησε στον ώμο του και ο μεγάλος λύκος ένιωσε όμορφα. Από σήμερα και για πάντα θα είναι μαζί του ο μικρός λύκος. Αναγνώσεις βιβλίων, θεατροπαιχνίδια, βιβλιοπαρουσιάσεις, ομιλίες, οικαστικά εργαστήρια, χοροθέατρο και βιωματικά εργαστήρια από εκπαιδευτικούς εμπλουτίζουν το πρόγραμμα του ξεχωριστού αυτού φεστιβάλ που διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Καλαμάτα. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον αυτού κόσμου. Και όταν πραγματοποιούμε εκδηλώσεις για αυτές, νιώθουμε πραγματικά χαρούμενοι και υπερήφανοι, διότι φέρνουμε μέσα από αυτήν την εκδήλωση τη μαγεία της παιδικής λογοτεχνίας στην πόλη μας. Με αυτό το καινούριο που ξεκινάμε. Και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια, όσους προσπάθησαν να φτάσουν σε αυτό το αποτέλεσμα και αυτές τις μέρες να απολαύσουν αυτό το φεστιβάλ στην πόλη μας. Επιτρέψτε μου όμως, δεν θα αναφερθώ στον καθένα ξεχωριστά για να μην ξεχάσω κάποιον, επιτρέψτε όμως να κάνω μια ειδική αναφορά σε αυτόν που είχε την ιδέα της σημερινής εκδήλωσης, αυτό το φεστιβάλ, τη λέτε το Πετρουλάκη βέβαια. Μπράβο σε όλους λοιπόν.
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ο Δήμος Καλαμάτας τέτοιες ιδέες τις αγκαλιάζουμε και τις κάνουμε κτίμα, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε, γιατί όπως είπα τα παιδιά μας είναι το μέλλον. Αυτές τις επόμενες 5 μέρες, 6, όπως είπα και στην προηγούμενη συνέντευξη, οι γονείς θα έχετε μια μεγάλη ευκαιρία να περάσετε παιδικό χρόνο μαζί με τα παιδιά σας. Ελπίζω να το εκμεταλλευτείτε στο έπακρον. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας και γι' αυτά πρέπει να δουλεύουμε. Ευχόμαστε τα παιδιά καταρχάς, γιατί όπως βλέπετε οι ηλικίες είναι από 2 μέχρι 12, έτσι, οπότε δεν είναι μόνο μαθητές που συμμετέχουν στο φεστιβάλ, να συμμετάσχουν στις αυτές τις ενδιαφέρουσες δράσεις, να αγκαλιάσουν και, και να γίνει, γιατί όχι, ένας θεσμός για την πόλη μας, κύριε Δήμαρχε. Η αλήθεια είναι ότι χαρά μου είναι μεγάλη και συγκίνησή μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρωτίστως τον Δήμαρχο που έδωσε τη συγκατάθεση, τον κύριο Χρυσοτάκη που έδωσε το αυτί του και άκουσε την πρότασή μου και την πειραματική σκηνή που αμέσως ανταποκρίθηκε στην ιδέα. Τα παραμύθια μας απελευθερώνουν, μας δημιουργούν εικόνες και δεν ξέρω γιατί τα λέμε παιδικά ή όχι. Ο διαχωρισμός είναι πολύ σχετικός για το παιδικό ή όχι βιβλίο. Όλα μπορούν τα παιδιά να τα δουν, να τα αντιληφθούν ανάλογα τον τρόπο και την ηλικία που είναι. Πάνω στην νέα από τον κόσμο, συναγερμό σήμανε στην κεντρική Ευρώπη, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις φαίνεται πως έρχονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Οι φόβοι μεγαλώνουν για σαρωτικές πλημμύρες με φράγματα, σακιά άμμου, αποθήκευση τροφίμων και φόρτιση συσκευών να επιστρατεύονται, καθώς στα επόμενα 24 ώρα ένα κύμα κακοκαιρίας θα σαρώσει πάνω από 5 χώρες. Από την άλλη, στο Βιετνάμ εκατοντάδες είναι νεκροί από τον τυφώνα Γιάγκη. Ο αριθμός των θυμάτων από τον τυφώνα Γιάγκη στο Βιετνάμ ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 233. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα σωστικά συνεργεία έχουν ανασύρει 48 σωρούς και συνεχίζουν τις έρευνες για άλλους 39 αγνοούμενους στην ορεινή περιοχή του Βιετνάμ. Περίπου 500 άνθρωποι και σκύλοι ανίχνευσης έχουν κινητοποιηθεί για τις έρευνες, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων περιμένουν τα νέα για τους αγαπημένους τους δίπλα σε μια στίβα φέρετρα που έχουν ετοιμαστεί για τους νεκρούς. Ένα μικρό χωριό στην επαρχία Λαοκάη θαύτηκε στη λάσπη και τα συντρίμμια από την πλημμύρα. Η υπερχείληση των ποταμών και οι κατολισθήσεις αποδίδονται στα επακόλουθα του τυφώνα Γιάγκη από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τμήματα του Βιετνάμ και των Φιλιππίνων. Οι νεροποντές πλημμύρισαν επίσης στη Βόρεια Ταϊλάνδη, βυθίζοντας σπίτια και χωριά που είναι δίπλα σε ποτάμια. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Βόρεια επαρχία Τσιανγκράι όταν η έντονη βροχόπτωση οδήγησε σε κατολίσθηση. Οι επιστήμονες αποδίδουν ορισμένα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα στον κόσμο στην ανθρωπογενή κλιματική κρίση. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται αρχές και κάτοικοι στην κεντρική Ευρώπη, καθώς τα επόμενα 24 ώρα προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις και εκφράζονται φόβοι για εκτεταμένες πλημμύρες. Στην Τσεχία, οι αρχές ύψωσαν μεταλλικά φράγματα και τείχη από σακούλες άμμου για να αποτρέψουν την υπερχείληση ποταμών. Επίσης, ζήτησαν από τους κατοίκους να αποφύγουν τις εξόδους σε πάρκα και δάση και να είναι έτοιμοι για την περίπτωση που θα χρειαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ποδοσφαιρικοί αγώνες και άλλες εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου αναβλήθηκαν. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι ένα σύστημα χαμηλής πίεσης από τη Βόρεια Ιταλία αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στα περισσότερα μέρη της Τσεχίας, όπως επίσης σε Σλοβακία και Ουγγαρία. Στην Πολωνία, οι αρχές απίφθηναν έκκληση στους κατοίκους να προμηθευτούν τρόφιμα και να προετοιμαστούν για διακοπές ρεύματος φορτίζοντας power banks. Ο στρατός βρίσκεται σε επιφυλακή και ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, αλλά υπάρχει λόγος για πλήρη κινητοποίηση. Στη Γερμανία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για ισχυρές βροχοπτώσεις σε αρκετά τμήματα της χώρας. Στην Αυστρία, εκτός από καταιγίδες, υπάρχει πρόβλεψη και για τις πρώτες χιονοπτώσεις μετά το καλοκαίρι στην περιοχή των Άλπεων. Πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Τρεις αναμετρήσεις περιέλαμβαν το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα του κυπέλου Μεσσηνίας με τον Πανθουριακό, την Ομόνια και τη Στενοσιά να παίρνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Στο γήπεδο της Κορώνης, στην αναμέτρηση που μεταδόθηκε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας τηλεόραση Best και το Best Hybrid 1, η ομάδα της Θηρίας κέρδισε θύελα Χαρακοπιού, πετυχαίνοντας ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο και άλλα δύο στο δεύτερο. Στους δύο παίκτες,
Δημητρίου, Σταματελόπουλος. Από κοντά και μπάλα σαν δίχτυα. Έχουμε το γκολ. Έχουμε το 0-1. Με σκόρε τον Κουτσουρόπουλο. Ήταν πάρα πολύ ωραία ενέργεια που έγινε με τον Δημητρίου αρχικά. Έβγαλε για τον Σταματελόπουλο και αυτός κατευθείαν για τον Κουτσουρόπουλο που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπαχράμι. Θέλει να χαρακοποιούμε ο Πανθωριακός 0-1. Στο 16ο λεπτό. Αυγή σέντρα από δεξιά. Επιγιώτης, Σταματελόπουλος, θα κάνει το σούτ την μπάλα out. Μπεγιώτης, θα δοκιμάσει το μακρινό σου, την πάρα πάνω στα σώματα. Τι το πλάγιο είναι για τη θύλα χαροκοπιού. Τον Αλεξανδρόπουλο από αριστερά. Βγάλει τη σέντρα. Πάλι θα διώξει την παίκτωση της θύλας χαροκοπιού. Αλεξανδρόπουλος όμως. Μπεγιώτης. Το σούτ, την μπάλα, πολύ όμορφο το σούτ που έγινε από τον Δημητρίου. Η μπάλα θα φύγει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μπαχράμι. Κουτσουρόπουλος. Το δυνατό σούτ, την μπάλα στο δοκάρι. Δημητρίου δεν απομακρύνεται. Αγγελής από κοντά θα διώξει ο Μπαχράμις. Μεγάλη διπλή χαμένη ευκαιρία για τον Πανθωριακό και τώρα θέλει να βγει γρήγορα στην επίθεση το Χαρακοπιό. Μεγάλη ευκαιρία που χάνεται για την ομάδα της Ουρίας να κάνει το 0-2. Αλεξανδρόπουλος όμως. Μπεγιώτης. Το σούτ, η μπάλα, πολύ όμορφο το σούτ που έγινε από τον Δημητρίου. Η μπάλα θα φύγει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μπαχράμι. Έγινε η πάσα στο Ζαχαρόπουλο, θα δοκιμάσει το σούτ σε κόρνερ ο Μπαχράμις. Έγινε το λάθος εκεί με τον Σαματελόπουλο, από κοντά θα μπλοκάρει ο Κυριακόπουλος. Αγγελής, Αλεξανδρόπουλος, από κοντά το σούτ, η μπάλα θα πέρασει out. Περίστε χαμηλά, η μπάλα λίγο out. Μεγάλη ευκαιρία η ομάδα της θύρας Χαλκοπτή να φτάσει στην ισοφάριση. Το σούτ, η μπάλα στα δίκτυα από τον Δεμπεγιώτη. Το 0-2. Είναι η ομάδα του Πανθωριακού. Στο 87ο λεπτό. Η θεωρία λοιπόν θα κάνει το 0-2 με τον Δεμπεγιώτη να χρήσει τη σκόρ. Δεμπεγιώτης, ωραία το 1-2 με τον Αλεξανδρόπουλο. Να βγάλει για τον Αγγελή, θα βγει ο Μπαχράμι στα μπλοκάρι. Βλάχος, η πρώτη επαφή με την μπάλα. Μπήκε πριν από λίγα λεπτά στο μπάσκετ θέση του Κουτσουρόπουλου. Γιανακόπουλος. Ζαχαρόπουλος, Αγγελής. Ωραίο το σουτ γκολ. Πολύ ωραίο γκολ από τον Αγγελή. Θα κάνει το 0-3 στο 90 λεπτό. Θα βάλει έτσι λοιπόν ο Σταύρος Αγγελής το κερασάκι στην τούρτα στην νίκη πρόκριση του Πανθωριακού. Πάμε και στα υπόλοιπα. Στην Αρκαδία βρίσκεται από χθες ο νέος προπονητής του Αστέρα Άκτορ. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, Κλοντ Μακελελέ, αναλαμβάνει τις στέχες του Αρκαδικού Συλλόγου. Ο Κλοντ Μακελελέ, μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές προσωπικότητες που έχουν πατήσει το πόδι του στην Ελλάδα, ανέλαβε και επίσημα την τεχνική ηγεσία του Αστέρα Τρίπολης. Ο 51χρονος Γάλλος είπε το ναι στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των Αρκάδων, τους οποίους θα οδηγήσει στο υπόλοιπο του φετινού πρωταθλήματος της Σούπερ. Ο Μακελελέ, που υπήρξε μεγάλο στάρ σε Ρεάλ, Τσέλσι και Παρί, ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα δίπλα στον Κάρλο Αντζελότη και τον πρώην συμπαίκτη του στη Γαλλία, Λορέν Μπλαν, στην Παρί Σεντζερμέν. Ο Κλοντ Μακελελέ μαζί με τους άμεσους συνεργάτες του, Νάιτζελ Γκίμπς, Ραφαέλ Φεύρ, θα πάρουν μια πρώτη γεύση από τον Αστέρα απόψε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου θα βρεθούν για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση των Αρκάδων κόντρα στον Ατρόμητο.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και συνεργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια.